Μια πολύ λοιπόν σημαντική ημέρα η σημερινή, καθώς περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι από τουλάχιστον 150 χώρες του κόσμου ενώνονται με κεντρικό σύνθημα όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο, προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων και προς τη βιομηχανία του ίντερνετ για να επιτευχθεί αυτό ακριβώς, ένα καλύτερο διαδίκτυο. Μια μεγάλη παγκόσμια γιορτή, λοιπόν, όπου καλούμαστε όλοι να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Το 2020 είναι μια χρονιά ορόσημο. Ξεκινά μια νέα δεκαετία, στην οποία περιμένουμε πολλές τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά απαιτεί και πολλές αλλαγές στη συμπεριφορά μας ως χρήστες. Η καινούργια δεκαετία απαιτεί περισσότερο σεβασμό στο διαδίκτυο, περισσότερη ευγένεια, αποδοχή της διαφορετικότητας και διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς τεχνολογικού περιβάλλοντος για τα παιδιά. Και δεν μπορούμε να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση αν πρώτα δεν γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, πού στεκόμαστε. Σε αυτή την αποτύπωση της πραγματικότητας, σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου είναι οι δύο μεγάλες έρευνες τις οποίες έχουμε πραγματοποιήσει με τη βοήθεια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η πρώτη κατά την περσινή σχολική χρονιά και η δεύτερη φέτος. Πρόκειται για έρευνες οι οποίες αποτελούν και τις μεγαλύτερες σε δείγμα έρευνες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Πέρυσι προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις διαδικτυακές συνήθειες των παιδιών και τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο ανάλογα με την ηλικία τους. Στη φετινή έρευνα εξετάστηκαν θέματα όπως η σχέση γονιών-παιδιών σε ό,τι έχει να κάνει με το διαδίκτυο, το πώς επηρεάζεται η ψυχολογία των εφήβων από την ενασχόλησή τους με τα κοινωνικά δίκτυα, η γενικότερη στάση των παιδιών με τα κοινωνικά δίκτυα, το online gaming και άλλα ζητήματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης, όπως είναι η υγιεινή των συσκευών και κατά πόσο τα παιδιά ξέρουν να την εφαρμόζουν, το cyberbullying, το sexting και άλλοι κίνδυνοι που πολύ καλά γνωρίζετε. Τα συμπεράσματα από την περσινή έρευνα ήταν άκρως ενδιαφέροντα και χρησιμοποιήθηκαν από το κέντρο μας σε μεγάλο βαθμό, προκειμένου να διαμορφώσουμε την πολιτική μας σε θέματα ενημέρωσης και αφύπνισης. Προέκυψε ότι απαιτείται ενδυνάμωση της γνώσης καλών πρακτικών χρήσης διαδικτύου από τα παιδιά, απαιτείται ενδυνάμωση της γνώσης ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, όχι μόνο από τα παιδιά, αλλά και στη δύσκολα προσεγγιζόμενη ομάδα των γονιών, και ότι υπάρχει αναγκαιότητα εκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτου ειδικότητας, σε θέματα ασφαλούς χρήσης διαδικτύου, έτσι ώστε εκτός από το να καταστούν αποτελεσματικά υποστηρικτικοί σε παιδιά που ενδεχομένως χρειαστούν τη βοήθειά τους, να ενδυναμωθεί και η εμπιστοσύνη των παιδιών προς εκείνους. Πάμε τώρα να δούμε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα από τη φετινή έρευνα, η οποία διενεργήθηκε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2019 σε δείγμα περίπου 13.000 παιδιών, ηλικίας από 10 έως 17 ετών, σε 500 σχολεία των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύρου, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου. Πρώτα απ' όλα, και πολύ σημαντικό, προκύπτει ανάγκη περισσότερης επίβλεψης των διαδικτυακών συνηθειών των παιδιών από τους γονείς και καλλιέργεια μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και παιδιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη προστασία των ανήλικων χρηστών στον ψηφιακό κόσμο. 2 στα 10 παιδιά δημοτικού και 4 στα 10 παιδιά γυμνασίου λυκείου δεν συζητούν με τους γονείς τους θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό γονιών συνεχίζει να μην θέτει όρια ούτε στο χρόνο που δαπανούν τα παιδιά στο διαδίκτυο, ούτε στο περιεχόμενο που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση. Όπως προκύπτει μάλιστα από τις απαντήσεις των παιδιών, πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν καν τι κάνει το παιδί τους όταν βρίσκεται στο διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά, το 30% των παιδιών δημοτικού και το 60% των παιδιών γυμνασίου λυκείου θα διστάσει ή δεν θα πει στους γονείς του αν κάτι του συμβεί και το αναστατώσει κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού παιχνιδιού. Κυρίως επειδή θεωρούν ότι οι γονείς δεν ασχολούνται, είτε επειδή φοβάται ότι θα το απαγορεύσουν να παίζει, είτε επειδή θεωρεί ότι οι γονείς δεν ξέρει πώς να τον βοηθήσουν. Ένα από τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, ήταν και ο βαθμός επηρεασμού των παιδιών στα όσα βλέπουν στα κοινωνικά δίκτυα.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, 2 στα 10 παιδιά ηλικίας από 13 έως 18 ετών ανησυχεί για τον αριθμό των like που θα λάβει στο περιεχόμενο που ανεβάζει σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Το 19% έχει προβεί σε διαγραφή φωτογραφίας που δεν έλαβε ικανοποιητικό αριθμό like και το 28% χρησιμοποιεί συστηματικά φίλτρα στις φωτογραφίες που μοιράζεται. Όσον αφορά στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, το 59% των παιδιών δημοτικού και το 94% των παιδιών γυμνασίου λυκείου έχει προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, ενώ η ενασχόληση με το YouTube είναι καθολική, 95,5% στο δημοτικό, 97% στο γυμνάσιο λύκειο. Από τα παιδιά δημοτικού που ασχολούνται με κοινωνικά δίκτυα, παρά το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στην ηλικία τους, περίπου 1 στα 3 δεν έχει το προφίλ του ιδιωτικό. 12% των παιδιών δημοτικού και 24% των μεγαλύτερων παιδιών αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους, ενώ 1 στα 10 παιδιά δημοτικού και περίπου 1 στα 3 παιδιά γυμνασίου λυκείου δηλώνει ότι έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Διαδικτυακή παρενόχληση μέσω κοινωνικών δικτύων έχει δεκτεί το 18% των παιδιών δημοτικού και το 33% των παιδιών γυμνασίου λυκείου. Το 3% των παιδιών δημοτικού και το 5% των μεγαλύτερων παιδιών δηλώνει ότι έχει εκφοβιστεί ότι θα δημοσιοποιηθούν πολύ προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο, ενώ το 13% των παιδιών γυμνασίου λυκείου δηλώνει ότι έχει μοιραστεί πολύ προσωπικές φωτογραφίες. Με το διαδικτυακό παιχνίδι ασχολείται το 67% των παιδιών δημοτικού και το 61% των παιδιών γυμνασίου λυκείου. Περίπου 1 στα 3 παιδιά δημοτικού και 1 στα 2 παιδιά γυμνασίου λυκείου παίζει με ανθρώπους που δεν γνωρίζει στην πραγματική ζωή και μάλιστα συνομιλεί μαζί τους. Αυτό το ποσοστό φτάνει στο 29% στα παιδιά δημοτικού, 38% στα παιδιά γυμνασίου λυκείου. Περίπου 1 στα 10 παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων δηλώνει εθισμένο στο online gaming. Και μάλιστα δηλώνει ότι διασκεδάζει περισσότερο όταν παίζει παρά όταν περνά χρόνο με τους φίλους του. 11% των παιδιών δημοτικού και 21% των παιδιών γυμνασίου λυκείου αργεί να κοιμηθεί το βράδυ εξαιτίας της ενασχόλησής του με διαδικτυακά παιχνίδια. Το 42% των παιδιών στο δημοτικό και το 31% των μεγαλύτερων παιδιών δεν γνωρίζει πώς να προστατεύει τις συσκευές του από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Το 48% των παιδιών ηλικίας 10 έως 12 ετών και το 32% των μεγαλύτερων παιδιών δεν γνωρίζει τα υπάρχοντα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην περίπτωση που κάποιος ή κάτι τα αναστατώσει όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Δεν θέλω να σας πω άλλους αριθμούς. Νομίζω ότι οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Θα ήθελα να καλωσορίσω και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως. Σε λίγο θα σας καλέσουμε για ένα σύντομο χαιρετισμό. Θέλω να σας πω κάποιες γενικές οδηγίες. Μεγαλύτερης ηλικίας, παιδιά, είναι πολύ σημαντική η θέσπιση ορίων και κανόνων όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου, καθώς και η επίβλεψη των online δραστηριοτήτων του παιδιού από τους γονείς. Σημαντική είναι και η δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών, έτσι ώστε το παιδί να αποκτήσει ισορροπία μεταξύ της ψηφιακής ζωής και των άλλων δραστηριοτήτων του. Η ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα δεν θα πρέπει να ξεκινάει πριν από την επιτρεπτή ηλικία. Δεν θέλει κανένας να σας στερήσει τα κοινωνικά δίκτυα, όμως, εάν ξεκινήσετε αυτή την ενασχόληση χωρίς να έχετε το απαιτούμενο όριο ηλικίας, δεν έχετε κανένα δίχτυ προστασίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σωστή επιλογή των ρυθμίσεων στο προφίλ του παιδιού και η εκπαίδευσή του μέσω συχνών συζητήσεων για την υιοθέτηση σωστών πρακτικών χρήσης. Διδασκαλία ευγένειας και σεβασμού προς τους άλλους χρήστες του διαδικτύου. Είπαμε ότι η νέα δεκαετία είναι η δεκαετία που πρέπει να δουλέψουμε το σεβασμό στο διαδίκτυο. Ενδυνάμωση του αισθήματος υπευθυνότητας όταν το παιδί βρίσκεται στο διαδίκτυο και κατάρριψη του μύθου της ανωνυμίας στο διαδίκτυο στη συνείδηση του παιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας δεν είναι ανώνυμος στο διαδίκτυο. Όλοι μπορούν να βρεθούν. Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μικρών και μεγάλων. Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τους εφήβους να αποκτήσουν θετική εμπειρία στον ψηφιακό κόσμο με μέτρο, σύνεση και ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.